Τέλεια. Αρέσει και πολλά να μου κάνεις έτσι. Φεύγει όλη η ένταση. Δεν σου κάθεσαι έναν τόπο να χαλαρώσεις όμως. Πρέπει να πάρω το απλό μέσα να έρθει η κοπέλα που το μωρό. Θα φάω αυτό με τη τσάντα όπως είναι. Φορεί το. Πού είναι όμως. Εσύ το έπιασες. Τι λείπει. Όχι βέβαια. Τι είναι το δαπουλάλης. Δεν νομίζω να το έπιασε κανένας. Αν έμπαινε εγκλέφτης ζαμέτα να λείπουν και άλλα πράγματα από το σπίτι. Να λείπει τίποτε. Ελένα. Πέ μου. Είναι αστεία πράγματα που τα έπιασες. Το που το έβαλες. Εντάξει, ηρέμησε. Με φάσε. Ένεδαμε. Απλά χωνούμε πάρα πολλά με το μωρό. Δαμε. Φοβούμε με τα πράγματα. Εντάξει. Πού το έβαλες όμως. Εδώ κάτω του Παύλου να το φυλάξει. Να το κρύψει γίνος. Δεν είμαστε καλά. Έλα ρε μωρό μου. Παύλο, είπε μου η Ελένα για το όπλο. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ. Αλλά θέλω να μου το φέρεις τώρα, τσιγκλή ώρα. Κάνω στο μπάνιο σου, εντάξει. Ναι, τι έρχεσαι. Πού είναι το όπλο μου είχα μέσα. Είχα έναν όπλο και είχα μέσα στην ανάψυξη. Πού ήμουνε. Παύλο Πελανές. Έπιασες το πέμπ. Τι λέει ρε Παύλο, πότε θέλω στα πότε θέλεις εσύ όπλο, γιατί. Τώρα να δεις. Έλα Ανδρέα. Το όπλο είναι πουθενά. Είχα το βάλει μέσα σε ένα τάπερ και είχα το μέσα στην ανάψυξη. Άνοιξε το ράδιο, εξαφανισμένο. Άφαντο. Τι. Μα είσαι σοβαρός, ρε. Δεν το βρίσκει το όπλο, ρε, που το βάλει λάλη. Παύλο, κανόνες την πορεία σου, γιατί δεν πας στο όνομα μου το όπλο, να. Παύλο, Παύλο, κόψε τα αστεία σου. Ο Ανδρέας σε θυμώσε πάρα πολλά. Έλα, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Είχα το όπλο μέσα σε ένα τάπερ με στην κατάψυξη και τώρα είναι άφαντο. Ρε, να κόψεις το λαιμό σου να το βρεις το όπλο, να. Άκουσες. Περιμένει μισό λεπτό. Κάτι σκέφτηκα. Κάτι σκέφτηκα. Πιάνω σε δύο λεπτά, εντάξει. Ωρες και έλλη. Τι είναι πήγαν. Τι είχαν κλειδίνει όσο εμείς εμείς πάμε στη σκιάθο. Μπορείς να μου εξηγήσεις και εμένα τώρα τι συμβαίνει να καταλαβώ. Πήγαινε δίχου. Να πάμε στον παπά σου και να σου πω στον δρόμο. Πήγαινε. Δεν μπορούσα να το νιώθω μες στο σπίτι. Δεν ένιωθα άνετα. Πού να φανταστώ ήταν να το χάσει, καλά, τόσο ηλίθιο αν είσαι τούτο. Να μου το λάλε ότι σε ενοχλούσε, να το κανονίσω εγώ. Καταλαβαίνει ότι με τη στιγμή υπάρχει ένα όπλο στο όνομα μου και δεν ξέρουμε πού είναι. Καταλαβαίνει ότι με τούτο το όπλο μπορεί να γίνει οτιδήποτε, και να την πληρώσω εγώ. Σε παρακαλώ, με μου έλεγε τι πράγματα. Συγγνώμη, συγγνώμη, έκανα τα θάλασσα. Να το βρει. Δεν να το βρει, είμαι σίγουρη ότι γίνεται να εξαφανιστεί ολόκληρο. Καλύψετε τον Παύλο, κύριε Γιώργο. Ανδρέα μου, αφού σου λέω ότι εγώ έπιασα το όπλο και πέταξα το μέσα στη θάλασσα και όσο καημένος δεν φταίει τίποτε για μου και φοβάται να έρθει να σου το πει. Και πολλά καλά κάνει. Καλά, και πώς ευρέθηκε στα σέρκα σας. Άκου, Ανδρέα μου. Όταν ήσασταν στη Σκιάθο, έδωσαν το κλειδί του Ορέστης και της Έλτης να πάνε να μείνουν και μόνοι τους. Μια νύχτα επεινάσαν, ανοίξαν την κατάψυξη, νομίζαν εμπριζόλας. Έφεραν μου γίνει το όπλο. Αλλά φοβήθηκα από τη Χριστίνα. Δεν ήθελα να έχω όπλο μες στο σπίτι. Εντάξει. Αλλά εγώ πρέπει να το δηλώσω. Αν το έβρει κάποιος σου κάνει κάτι. Μα τι θα δηλώσεις γι' μου αφού λέω ότι εγώ το πέταξα μες στη θάλασσα. Συγγνώμη. Ναι, έλα Έλλη. Τι? Άναψε τηλεόραση. Εσκοτώσαν τον Ελευθεριάδη. Το αυτοκίνητο του άτυχου επιχειρηματία βρέθηκε σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή Μάμαρη.
Η αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και διερευνά την υπόθεση. Στην άλλη, τι γίνεται, Παυλό? Τι για σου δώσε το όπλο, η Ελένα, δεν έπρεπε να το δεχτείς. Αντρέα, έτεμε. Επέταξε το πάνω μου, δεν ήξερα τι να κάνω, εφοήθηκα. Να μάθεις να με φάσει. Και τώρα, τι είναι να γίνει? Πού είναι το όπλο? Στη θάλασσα. Έτσι είπε ο κύριος Γιώργος. Αν το βρει κανένα και χρησιμοποιήσε το, εδολοφονήθηκε ο Ελευθεριάδης. Και τώρα βρούμε όλους να μας ανακρίνουν. Να μου νόσπισε. Ό,τι ξέρω. Ναι, επήρα νόμιμα όπλο. Με άδεια. Αλλά έχασα το. Εδήλωσα το πριν μια ώρα. Που σημαίνει ότι από εσάς που δολοφονήθηκε ο Δημήτρης Ελευθεριάδης ήταν στην κατοχή σου. Εμπερδεμένη ιστορία. Είπα σας τα πάντα, κύριε αστυνομία, σας έκρυψα απολύτως τίποτε. Ευρέθηκε και ένα γραπτό μήνυμα που έστειλες εσύ χτες στο κινητό του, το οποίο λαλεί «Πάψε να ενοχλείς την Αθηνά, γιατί θα με βρει μπροστά σου». Ναι, έστειλα το. Είμαι μαζί με τον Γιώργο Παπαγιωάννου, σπίτι του έψες. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τούτη ιστορία.